Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, ο φετινός συνήγο 2021 θα είναι μια πραγματικά μεγαλειώδη αεροπορική άσκηση τη ελληνική πολεμική αεροπορία με αεροσκάφη χωρών συμμάχων τη Ελλάδο με σενάρια που θα είναι απλητικά μόνο για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Έχουμε προφανώ γίνει πολύ πιο φιλόδοξοι όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι δυνάμει μα, ελληνικέ και αμερικανικέ. Αναμένουμε την άσκηση Νίωχο που συνεχίζει με πλήρη ταχύτητα και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα διεξάγουμε και την φετινή άσκηση, τόνισε χθε ο Αμερικανό πρέσβη μεταξύ πολλών άλλων. Η άσκηση τη πολεμική αεροπορία Νίωχο 2021. Είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας. Η Υπουργό Άμυνα τη Γαλλία, Φλωράν Σπαρλί, δήλωσε ότι η Γαλλική Αεροπορική Δύναμη θα συμμετάσχει στην Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση τη Ελληνική Πολεμική Αεροπορία Συνείοχο 2021 με 8 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ και 4 μοιρά 2000, ενώ πιθανολογείται η παρουσία κι άλλων αεροσκαφών. Στον φετινό Ινίωχο 2021 θα συμμετάσχουν επίσης αεροσκάφη και προσωπικό από την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιταλίας. Αφήνουμε ανοιχτό επίση το ενδεχόμενο παρουσία Σαουδαραβικών μαχητικών στην ελληνική άσκηση, μετά την απόφαση του Ριάντ να συμμετάσχει σε κοινέ ασκήσει με την ελληνική πολεμική αεροπορία. Πηγές αναφέρουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες, πιθανόν και οι ΙΠΑ, επιθυμούν να κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους στο Αιγαίο με σενάρια εικονικής και πραγματικής προσβολής χερσαίων και ναυτικών στόχων. Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της άσκησης Σκύρος 2021, γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν για πρώτη φορά πάνω από το Αιγαίο. Οι Γάλλοι πιλότοι βρέθηκαν στην χώρα στο πλαίσιο της διημερούς άσκησης και απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, μαζί με τα ελληνικά F-16 και τα Μοιράζ 2000, κάνοντα σύνθετε αεροπορικέ ασκήσει σε όλο το εύρο του FIR Αθηνών. Το Αιγαίο αποτελεί από την φύση του ένα απαιτητικό πεδίο δράση μαχητικών αεροσκαφών. Ενώ τα εκατοντάδε διάσπαρτα νησιά προσδίδουν άλλο χαρακτήρα σε πολλέ συνδυασμένε αεροπορικέ επιχειρήσει. Το σενάριο τη άσκησης βασίζεται στο σενάριο διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων από αεροπορική βάση με τη συνδρομή όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Τα σενάρια τη άσκηση θα είναι Καταστολή του συστήματος αεράμινα Interdiction of Air Defense Systems Προσβολή αεροδρομίου Προσβολή ειδικών στόχων Αεροπορική απομόνωση Γέφυρε, υποδομέ, μέσα και προσωπικό Προσβολή στόχων επιφανεία Προστασία αεροσκαφών υποστήριξη Αποστολέ έρευνα και διάσωση μάχη. Αποστολέ δυναμική στοχοποίηση. Προστασία επίθεση κατά εναέριων στόχων υψηλή αξία. Το μόνο σχεδόν σίγουρο είναι ότι οι Τούρκοι θα λυσάξουν και μέσω του τύπου του και διαφόρων ειδικών θα επιχειρήσουν να κατηγορήσουν την Ελλάδα και τι χώρε που θα συμμετάσχουν στον Ινίωχο 2021 περί δίθεν φανταστικών σενάριων κατά τη Τουρκία. Με αυτό άλλωστε το σανό ταΐζει η τουρκική κυβέρνηση τον λαό της που υποφέρει από τα νεοθωμανικά σχέδια του Ερντογάν που στοιχίζουν πολλά θύματα στην τουρκική κοινωνία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.